Θέλω να συγχαρώ αυτούς που κέρδισαν για την νίκη τους, αλλά και αυτούς που έχασαν για τον αγώνα τους. Η Νέα Δημοκρατία θα σταθεί στο, σταθεί στο πλευρό των νέων λειτουργών της τοπικής αυτοδιοίκησης στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν. Ευχαριστώ και τις χιλιάδες των μελών μας, των φίλων μας, που τόσο πετυχημένα έδωσαν τη μάχη των εκλογών αυτών. Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών επικύρωσε τα πολιτικά συμπεράσματα του πρώτου γύρου. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ανανεωμένη, δυνατή και υπεύθυνη. Δυνατή γιατί κατάφερε να κερδίσει στον πρώτο γύρο 33 από τους 54 νομούς της χώρας, έναντι μόνον 6 που είχε κερδίσει στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009. Ανανεωμένη γιατί στο δεύτερο γύρο κερδίζει 5 από τις 13 περιφέρειες, ενώ σε άλλες δίνει μάχη στήθος με στήθος. Η πρόσφατη διαφορά των 10,5 μονάδων από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές έπεσε στο κάτω από 2. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και υπεύθυνη, γιατί σε πολλές περιπτώσεις όπως στην Αττική τόλμησε να σπάσει κατεστημένα και άνοιξε το δρόμο στη νέα γενιά, φέρνοντας αποτελέσματα πολύ καλύτερα από αυτά που προδίκαζαν όλες οι δημοσκοπήσεις. Η μεγάλη αποχή έδειξε ότι το εκλογικό σώμα απορρίπτει τα σημερινά αδιέξοδα και στέλνει αυστηρό προειδοποιητικό μήνυμα προς όλους. Εμείς το μήνυμα αυτό το πήραμε. Στόχος μας είναι με τις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες και τις θέσεις μας να δώσουμε και πάλι ελπίδα και προοπτική σε όλους αυτούς που σήμερα αμφισβητούν την πολιτική. Τόσο αυτοί που ψήφισαν, όσο και εκείνοι που δεν ψήφισαν, ζήτησαν σήμερα και πάλι αλλαγή πορείας. Γιατί η κυβέρνηση με την πολιτική της οδηγεί σε ασφυξία την οικονομία και σε απόγνωση την κοινωνία. Αυτό θα γίνει πιο εμφανές από αύριο κιόλας. Γιατί τα μεγάλα προβλήματα για την κυβέρνηση τώρα αρχίζουν. Η Νέα Δημοκρατία, ανασυγκροτημένη και ισχυρή, εθνικά υπεύθυνη και αποφασισμένη, θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή για να ανατραπούν τα διέξοδα και για να ανοίξει για το λαό μας ο δρόμος της ελπίδας.